Το οικολογικό πρόβλημα είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος. Είναι το ουσιώδες πρόβλημα της ζωής μας, διότι βρίσκεται στον πυρήνα της. Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε τον κόσμο. Ζούμε σε καιρούς πρωτοφανούς περιβαλλοντικής κρίσης σε όλο τον πλανήτη. Ιδιαίτερα η κλιματική κρίση φτάνει σε όρια κλιματικής κατάρρευσης, όπως λέμε. Η αποτύπωση της φυσικής καταστροφής είναι φανερής γύρω μας καθημερινά. Έντονα καιρικά φαινόμενα, κυκλώνες, τυφώνες, φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα πολύ ζωφερή. Οι φλόγες της κόλασης σήμερα βρίσκονται εκεί που καίγονται τα ορυκτά καύσιμα. Η βρωμιά της βρίσκεται στις ανεξέλεγκτες χωματερές μας. Ο διάβολος σήμερα δεν έχει απαραίτητα κερατάκια και ουρά, όπως έχει γράψει ο Σμέμαν. Ο διάβολος μας καθοδηγεί το χέρι όταν σκορπάμε αλόγιστα τα χημικά λιπάσματα στα χωράφια μας, αλλά και όταν ψωνίζουμε στο σούπερ μάρκετ τα υλικά για τον ιστήσιμο φαγητό μας, συσκευασμένα σε πλαστικό μίας χρήσης. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, το έχει πει χωρίς αμφιβολία η επιστήμη, ότι το αίτιο της κλιματικής αλλαγής είναι ανθρωπογενές. Εδώ λοιπόν η Εκκλησία έχει ιστορικά έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διδάσκει τη λιτότητα, να διδάσκει την αυτάρκεια, την νηστεία και την προσοχή και την αγάπη για τα αντικείμενα και τον τρόπο ζωής που πρέπει να κάνουμε. Ειδικότερα στα Βαλκάνια, η Ορθοδοξία έπαιζε διαχρονικά έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Όλοι οι λαοί των Βαλκανίων μοιράζονται την Ορθόδοξη πίστη. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στην Εκκλησία να γίνει ο πομπός διάχυσης του μηνύματος για την αντιμετώπιση και αναχέτηση της κλιματικής κρίσης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα έχει στην κεφαλή της έναν Πατριάρχη, ο οποίος αναγνωρίζει τη σοβαρότητα του οικολογικού προβλήματος και τις θεολογικές και πνευματικές διαστάσεις του. Δεν αρκείται σε αυτό μόνο, αλλά πραγματοποιεί συγκεκριμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ανθρώπων, χριστιανών και μη. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει κανένας που να περισσεύει σε αυτόν τον αγώνα. Είναι αγώνας επιβίωσης, είναι αγώνας επιβίωσης και για μας τους ανθρώπους, για τον πολιτισμό μας, για τον τρόπο ζωής μας και για κάθε μορφή ζωής πάνω στον πλανήτη. Ήρθε η στιγμή η Εκκλησία να διαμορφώσει ένα κατεξοχήν οικολογικό ήθος. Η θεολογία δεν είναι μια άσαρκη ιδεολογία, η θεολογία είναι μια πράξη ζωής, μια πράξη η οποία αφορά τον οίκο του Θεού και τον οίκο του ανθρώπου. Πια ηθικό θα θεωρείται κάτι, μια ανθρώπινη πράξη, όταν δεν βλάπτει το περιβάλλον. Γι' αυτό και σήμερα μια θρησκεία, μια εκκλησία, μια θεολογία που δεν αξιολογεί έτσι το οικολογικό πρόβλημα, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Είναι απαραίτητο να ενωθεί η ανθρωπότητα μπροστά σε αυτή την πρόκληση. Και οι θρησκείες, και ειδικά στη δική μας γειτονιά, η Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι απαραίτητο να γίνει μέρος ενεργό, να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση.